Είπαμε ότι θα μιλήσει μετά η κυρία Πρόεδρος, μετά του Υπουργού. Εντάξει, αυτό είπαμε. Κανένα πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μνήνομαι να αναφέρω σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία την ημέρα που συζητάμε το αντιρατσιστικό, ότι προέρχομαι από ένα νομό, τη Ζάκυνθο, μοναδικό νομό, μοναδική περιοχή σε όλη την Ευρώπη, τη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, που δεν έδωσε ούτε έναν Εβραίο στις δυνάμεις του ναζισμού την περίοδο 41-44 για να οδηγηθεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Ζάκυνθος είπα. Από τις υπόλοιπες περιοχές στην Ευρώπη, κύριε εισηγητά της Χρυσής Αυγής, υπήρξε μέγιστος αριθμός Εβραίων που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από την πατρίδα μου, από τη Ζάκυνθο, δεν πήγε ούτε ένας. Διότι και ο τοπικός πληθυσμός και ο τότε ιεράρχης Ισόστομος και ο τότε δήμαρχος αρνήθηκαν να συμπράξουν σε αυτό το έγκλημα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όταν πάρει το λόγο, σας παρακαλώ. Δεν έχετε αυτό το λόγο. Αυτό το παράδειγμα των συμπατριωτών μου εκείνης της περίοδου είναι και ένα φωτεινό ορόσημο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πώς εμείς οι πολίτες, όχι σε συνθήκες δημοκρατίας, αλλά σε δύσκολες εποχές της απόλυτης αυθαιρεσίας, της κατοχής, θα μπορούσαμε και πρέπει και μπορούμε να προστατεύουμε πάντοτε τους αδύναμους, τις μειοψηφίες, όλους εκείνους που αυθαίρετα βρίσκονται κάτω από το διωγμό είτε του κράτους είτε περιθωριακών ομάδων που στοχοποιούν μειοψηφίες. Πέρα όμως από αυτή την ιστορία, έχει και την ιστορία του το σημερινό νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ μιας εβδομάδας ο κύριος Μπαλτάκος, κύριε Υπουργέ, αναφέρομαι σε εσάς, δήλωσε σε ραδιοσταθμό των Αθηνών ότι ήταν αυτός που εμπόδισε τη συζήτηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Το δήλωσε ο ίδιος. Και σας διέψευδε εσάς, ο οποίος μας λέγατε, ο οποίος από φόρτο εργασίας δεν το φέρνατε για τη συζήτηση. Επί των ημερών σας, κύριε Υπουργέ. Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μπαλτάκος που είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Ότι τα περί σεξουαλικού προσανατολισμού και συμφώνου συμβίωσης βγήκαν από το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο με δική του παρέμβαση και δεν θα ξαναέλθουν προς συζήτηση. Όχι, για το σύμφωνο συμβίωσης. Για το σύμφωνο συμβίωσης. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, αν τελείτε υπό τις οδηγίες ακόμα του κυρίου Μπαλτάκου, εδώ υπάρχει μόνιμο ζήτημα αξιοπιστίας των όσων μας λέτε και σοβαρότητας της κυβέρνησης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στην ιστορία αυτού του νομοσχεδίου ξεκινάμε από το νόμο 927 του 1979, ο οποίος ήταν ένας νόμος που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Ένας αντιρατσιστικός νόμος που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Και πολύ φοβούμαστε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, μήπως και αυτός ο νόμος, τον οποίον διατυμπανίζει η κυβέρνηση ότι λύνει το πρόβλημα, ότι και αυτός μείνει στα χαρτιά, μείνει στα αζήτητα. Ένα άλλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, που σας θέσαμε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, είναι το εξής. Μας φέρνετε ένα νόμο, ένα σχέδιο νόμου, για το οποίο δεν έχει γίνει δημόσια διαβούλευση. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, τι έχει συμβεί με αυτό το σχέδιο νόμου? Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πήρε τη διαβούλευση που είχε γίνει στο σχέδιο νόμου επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και το ενσωμάτωσε στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Αυτό ξεπερνάει, κύριε Υπουργέ, κάθε όριο.
πήρατε τη δημόσια διαβούλευση για ένα άλλο σχέδιο νόμου και το φέρατε και τη φέρατε συνημμένη αυτή τη διαβούλευση στο σημερινό. Δημόσια διαβούλευση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχει γίνει. Όπως σας λέω όμως, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πράγματα, σας λέω ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι προσθέσατε στο άρθρο 2 τα ζητήματα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Το θεωρούμε θετικότατο αυτό το πράγμα, εκ μέρους σας. Όμως, θα πρέπει να δούμε το άρθρο 2 συνολικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελευθερία πολιτικής και ιδεολογικής έκφρασης, ακόμα και όταν φτάνει σε ακρότατες μορφές, ακόμα και όταν παραβιάζει τα ηθικά και ψυχολογικά όρια τα οποία προκύπτουν από την ιστορική μνήμη, οφείλει να διαφυλαχθεί ως το πιο πολύτιμο αγαθό σε μια χώρα που δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια η κοινοβουλευτική δημοκρατία δοκιμάζεται. Είτε πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία, των οποίων η τέλεση έχει δικαστικά διαγνωστεί, όπως είναι η δίκη της Νιρεμβέργης και του Τόκιο, είτε για εγκλήματα τα οποία παραμένουν νομικά και πολιτικά αμφισβητούμενα, δεν είναι θεμητό να ποινικοποιείται η ιδεολογική ή και η φρονηματική στάση απέναντι σε αυτά, καθώς η ιστορική θέαση, ακόμα και αν αποκτά αποκρουστικές ή και απαράδεκτες μορφές, δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του ποινικού νομοθέτη ή του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Ακόμα και οι διώξεις φεδρών ιστορικών, όπως ο Ίρβινγκ, έχουν ένα χαρακτήρα έντονα προβληματικό στα πλαίσια μιας δημοκρατίας η οποία σέβεται τον εαυτό της. Ακόμη και ζητήματα που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία έντονα, όπως οι πράξεις εθνικής εκαθάρισης και γενοκτονίες τμήματων του μικρασιατικού ή του ποντιακού ελληνισμού ή των Αρμενίων, δεν είναι δυνατόν να οδηγούν ανθρώπους που σκέφτονται ή κρίνουν διαφορετικά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ειδικά στη χώρα μας, που λόγω του μετεμφυλιακού κράτους διώκονταν για δεκαετίες χιλιάδων κομμουνιστών και αριστερών, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σκεφτούμε κάτι ως υπόθεση εργασίας. Ας υποθέσουμε ότι μια Βουλή, η επόμενη Βουλή, μπορεί να χαρακτηρίσει ως μαζικό έγκλημα τα μοναδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στρατόπεδα συγκέντρωσης που λειτουργήσε το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς στη Μακρόνησο και σε άλλα νησιά. Τι θα γίνει τότε, αν χαρακτηριστεί από τη Βουλή? Θα απαγορεύεται η πολιτική τοποθέτηση απέναντι σε μια τέτοια απόφαση? Θα απαγορεύεται, θα ποινικοποιείται? Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι αδιέξοδα φτάνουμε ορισμένες φορές όταν αντί να αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά προβλήματα διά της νομοθεσίας προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την ιστορία όπως μας αρέσει. Και εδώ ακριβώς, κυρίες, κύριε συνάδελφε, ναι, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, οι προηγούμενοι είχαν πέρα πολύ. Και εδώ ακριβώς, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όσον αφορά και τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα σχετικά με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Περισσεύει, κύριοι βουλευτές, η υποκρισία να μας λέτε σήμερα ότι είναι μια τροπολογία που είναι άσχετη με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, όταν εχθές στο νομοσχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες φέρατε τροπολογίες για τις ΠΑΕ. Κύριε Υπουργέ, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Νομίζω ότι είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας, ισότητας και δημοκρατίας να ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο γιατί σας το ζητάει η αντιπολίτευση, σας το ζητάει και κόμμα της συγκυβέρνησης. Και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά υπόψη της αυτά τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν θα κάνουμε το χατήρι κανενός να μιλήσουμε σήμερα αρνητικά για τα θέματα του εξανδραποδισμού και της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Γιατί υπήρξαν, διότι πράγματι υπήρξαν. Αλλά πείτε μου, κύριοι συνάδελφοι,
Έχουν σχέση αυτά τα θέματα με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο? Έχουν καμία σχέση? Έχουν πέσει θύματα ρατσιστικής βίας συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, για αυτά τα ζητήματα? Επομένως και σε αυτό το σημείο η υποκρισία περισσεύει. Καλό λοιπόν είναι με αίσθημα ευθύνης να αρχόμαστε να συζητάμε για τα θέματα που φλέγουν την ελληνική κοινωνία και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος της Βουλής.